όπως είπα, μέλος της επόμενης Βουλής. Είναι ανάγκη να ζητήσουμε την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης. Σαν μάχη για την ψυχή της παράταξης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα, μπήκε ο Δεκέμβριος και για το κίνημα αλλαγής πλησιάζει ακόμη περισσότερο η ώρα της κάλπης. 4 και σήμερα, μέχρι τις εκλογές της Κυριακής για την ανάδειξη νέας ηγεσίας, η μεγάλη ημέρα της κρίσης πλησιάζει, άπαντες κορυφώνουν τον προεκλογικό τους αγώνα μετά από ένα σχεδόν μήνα περιοδιών, επαφών με πολίτες, ομιλιών, συνεντεύξεων, ενώ τη δραστηριότητα όλων επισκίασε ο αδόκητος θάνατος της Φόφης Γεννηματά. Σε αυτό το σκηνικό, τα επιτελεία των 6 υποψηφίων έχουν πάρει φωτιά, θέλουν να στείλουν τα τελευταία τους μηνύματα στους αναποφάσιστους κεντροαριστερούς πολίτες, να κερδιθεί αυτό που λέμε η μάχη των εντυπώσεων. Αυτά τα τελευταία 24 ώρα το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει μεγάλες συγκεντρώσεις, νέες λίστες ονομάτων με υποστηρικτές, προεκλογικά σποτ και μαζόξεις με ειδικά εκλογικά κοινά. Θα τα πούμε όλα και σήμερα εδώ στην ώρα Πασόκ, στο Κόντρα, η μοναδική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που ασχολείται καθημερινά με τις εκλογές στο κίνημα αλλαγής. Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα αναλυτικό ρεπορτάζ, συνδέσεις και βίντεο με τη δραστηριότητα του κάθε υποψηφίου και φυσικά στο επόμενο μέρος στη συζήτηση με τους καλεσμένους μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είναι μαζί μας όπως συνήθως αυτή την ώρα ο συνάδελφος Κυριάκος Μαντούβαλος. Καλησπέρα Κυριάκο. Καλησπέρα Δημήτρη. Λοιπόν, μαζί θα παρουσιάσουμε έτσι το πανόραμα της ημέρας στην κεντροαριστερά. 4 και σήμερα, όπως είπες και εσύ, και οι υποψήφοι έχουν μπει στην τελική ευθεία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή την ώρα που μιλάμε, μιλάει στο Γκάζι Χολ, στην κεντρική του προεκλογική ομιλία στην Αθήνα. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε και μια γεύση από όσα λέει ο υποψήφιος πρόεδρος του Κοινάλ και Ευρωβουλευτής. Και αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε και να προλάβουμε να δείξουμε, να μεταδώσουμε ζωντανή εικόνα. Αρκετό κόσμο από ό,τι είδαμε, να δείξουμε ζωντανή μετάδοση. Πάμε λοιπόν, συνδεόμαστε με το Γκάζι και την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Κάτω θα ξεκινήσουμε. Προγράμματα από το λαό για το λαό, για τους απλούς πολίτες. Με περιφερειακή ανάπτυξη, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τα επιμελητήρια, με τις οργανώσεις μας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Υπάρχει σύντομα συνέδριο. Πρώτα θα ξεκινήσουμε από τα κάτω. Ένα λαογέννητο κίνημα του 1974 θα ξαναγίνει λαογέννητο κίνημα. Με κοινωνικά δίκτυα αλληλεγγύης και με οργανώσεις σε κάθε χωριό και σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Για φανταστείτε την αξία. Αναλαμβάναμε εμείς μέσα από τα κοινωνικά μας δίκτυα να σπάσουμε το φόβο και την παραπληροφόρηση για τα εμβόλια. Να πηγαίναμε πόρτα-πόρτα σε όλη την Ελλάδα και να προσφέραμε αλληλεγγύη και ανθρωπιά σε όλους τους Έλληνες, ενημερώνοντας τους σωστά ότι αυτό το όπλο της επιστήμης είναι το μόνο που θα μας κάνει να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πανδημία. Να κάνουμε πράγματα που δεν περιμένει ο λαός, όχι μόνο από εμάς, ούτε από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Να εκπλήξουμε, να γοητεύσουμε, να δείξουμε ένα άλλο στίγμα πολιτικής και ήθους. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο στίχημα της ανανέωσης. Ένα νέο πολιτικό ήθος που θα λέει στο ελληνικό λαό ότι κανείς δεν είναι μόνιμος στην πολιτική. Ότι όλοι είμαστε περαστικοί. Ότι ήρθαμε να προσφέρουμε. Και ότι είμαστε βιδωμένοι στις καρέκλες. Μας λένε κάποιοι. Δεν χρειάζεται λέει ιδεολογίες. Είμαστε στην εποχή των αρίστων. Δεν χρειάζεται να υπάρχει προσανατολισμός πολιτικής, αρκεί να είναι άξιοι. Είναι αυτό θετικό στοιχείο της εποχής μας? Δεν υπάρχουν ιδεολογίες, δεν υπάρχουν ανάγκες? Αυτά μας έλεγαν πριν κάποιους μήνες. Τι λέει να την κάνουμε τη σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη? Δεν χρειάζεται. Είναι καιρός να μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και όμως, χωρίς μεγάλους ηγέτες, χωρίς Μιτεράν, χωρίς Ανδρέα Παπανδρέου, χωρίς Σοάρες, από τη Σκανδιναβία, τις νότιες χώρες, τη Γερμανία, έρχεται μια νέα ισχυρή εποχή της σοσιαλδημοκρατία. Γιατί? Δεν είναι ο Σόλτς Βίλι Μπραντ. Όμως οι ανάγκες γεννούν τις ιδέες. Οι ανάγκες της ανθρωπότητας, οι ανάγκες του ευρωπαϊκού λαού. Είδαν τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία 2 χρόνια της πανδημίας, ακόμη και οι πιο φτωχοί Ευρωπαίοι, την αξία του κοινωνικού κράτους που οικοδομήσαμε στα ερείπια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμείς το οικοδομήσαμε αυτό το κοινωνικό κράτος.
Εμείς φτιάξαμε την Ευρώπη της αλληλεγγύης, των λαών. Την Ευρώπη που ο κάθε πολίτης μπορεί να έχει δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία. Αυτά λοιπόν οι ανάγκες ξαναφέραν στο προσκήνιο τη σοσιαλδημοκρατία. Γιατί να χάσουμε εμείς το ιστορικό νήμα που πιάσαν άλλες χώρες? Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τον Γκάζη ζωντανά και την κεντρική προεκλογική συγκέντρωση ενός εκ των υποψηφίων, του Νίκου Ανδρουλάκη. Κυριάκο, έθεσε συνοπτικά το όραμά του ο κ. Ανδρουλάκης για την επόμενη μέρα της παράταξης, στο πλαίσιο βεβαίως των σοσιαλδημοκρατικών προταγμάτων. Ακούσαμε ένα σκέλος και με εχμές προς τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το επιτελικό κράτος και την επιλογή αρίστων χωρίς ιδεολογία όμως, όπως τον ακούσαμε. Νομίζω ότι πέσαμε πάνω στο σημείο της ομιλίας του που δίνει όλο το προεκλογικό του πρόταγμα, όλο το πακέτο που θέλει να έχει την επόμενη μέρα το κίνημα αλλαγής ή ΠΑΣΟΚ ή όπως θα ονομαστεί. Ο προοδευτικός πόλος αυτός, ο κεντροαριστερός πόλος αυτός που ήταν το Κινάλ, που ήταν το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι τα βασικά σημεία του πώς το θέλει προλάβαμε και τα ακούσαμε ζωντανά. Και από βεβαίως ένα δίλημα το οποίο και χθες είχε ακουστεί, το ανανέωση ή ανακύκλωση, που εκτιμώ ότι και αυτό στην πορεία της ομιλίας σίγουρα θα προταχθεί, αλλά και βεβαίως το τρίπτυχο που το ακούμε και από άλλους υποψηφίους της ενότητας, της αυτόνομης προοδευτικής πορείας για τον κύριο Ανδρουλάκη, ειδικά και το θέμα της ανανέωσης. Και επίσης αυτό που είπε και είναι κομβικό, είναι από τα σημεία που πρέπει να σταθούμε, ότι πρέπει να ξεκινήσει από κάτω το χτίσιμο της παράταξης, από τα επιμελητήρια, από τους συλλόγους, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως είπε, πρέπει να ξαναγεννηθούμε όπως γεννηθήκαμε και το 1974, κίνημα λαού. Εκεί που ακόμη και σήμερα το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, διαθέτει ισχυρές δυνάμεις και στην αυτοδιοίκηση και στα επιμελητήρια και στους δήμους. Τώρα, προχωρώντας και πριν πάμε στη δραστηριότητα και των υπολείπων υποψηφίων, να πούμε, Κυριάκο, ότι η Χαριλάου Τρικούπη έδωσε στη δημοσιότητα τη δική της καμπάνια, δύο βίντεο και άλλο υλικό, βασικά προσκαλεί σε μαζική συμμετοχή στις εκλογές Κυριακής, έτσι δεν είναι? Στο ένα βίντεο είναι πρωταγωνίστρια η άυμνηστη Φόφη Γεννηματά και το δικό της σκεπτικό, η δικιά της άποψη για το κίνημα, για το πώς αυτή το ήθελε, πώς είχε παλέψει γι' αυτό. Μια ιστορική ομιλία στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή του Οκτώβρη, τον περασμένο Οκτώβριο. Ακριβώς. Και το δεύτερο είναι ένα κάλεσμα δείχνοντας φωτογραφίες και πλάνα από τις παλιότερες συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα δύο πολύ χαρακτηριστικά. Ας δούμε το πρώτο, ας κάνουμε την αρχή, ναι. Θέλουμε να μιλήσουμε για την αλλαγή. Να μιλήσουμε για ήθος και εντιμότητα στην πολιτική, για κοινωνική δικαιοσύνη, για ίσες ευκαιρίες, για αξιοπρέπεια από τα νιάτα ως τα γυρατιά, για αξία στην εργασία. Αυτός είναι ο δρόμος που μας έδειξε το ΠΑΣΟΚ, είναι όπως είπα πριν η δική μας δέσμευση, το δικό μας κοινωνικό συμβόλαιο. Αρκετά συγκινητικό, θα έλεγα, Κυριάκο. Φιγουράρει η Φόφη Γεννηματά σε αυτό το βίντεο, η τελευταία της ομιλίας στην Κεντρική Επιτροπή. Δημήτρη, είναι και ανθρώπινα συγκλονιστικό να βλέπεις τη Φόφη Γεννηματά σε μια ομιλία στην Κεντρική Επιτροπή πριν λίγους μήνες και σήμερα να συζητάμε για την διαδοχή στο κίνημα αλλαγής με τη Φόφη Γεννηματά απούσα. Τόσο σύντομα και με τόσο βίαιο τρόπο, με τόσο βίαιο υπό την έννοια του ότι κανείς δεν ήταν έτοιμος για κάτι τέτοιο και ποτέ δεν θα ήταν οι δικοί της άνθρωποι, αλλά και γενικότερα ήταν κάτι πάρα πολύ βίαιο. Βλέποντας τη Φόφη Γεννηματά, δηλαδή σε αυτό το σποτάκι, φαντάζομαι ότι και οι υποψήφοι και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ και εμείς σκεφτόμαστε ότι πόσο άδικο ήταν τόσο βία και τόσο σύντομα η Φόφη Γεννηματά να και ο τρόπος που ολοκληρώνεται αυτή η προεκλογική περίοδος, ο σεβασμός με τον οποίο δείχνουν όλοι στη μνήμη τους, ο πολιτικός πολιτισμός όλων των υποψηφίων, νομίζω έχει να κάνει και με τον ξαφνικό θάνατό της. Δίνουμε ραντεβού με την αλλαγή, ωστόσο, είναι το κεντρικό σύνθημα του δεύτερου σποτ, με ιστορικές στιγμές από το 81, από την ένδοξη περίοδο του ΠΑΣΟΚ και αυτό στο πλαίσιο της καμπάνιας. Από την νίκη της αλλαγής το 81, νομίζω μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά. Βεβαίως. Στις 5 Δεκέμβρη δίνουμε ραντεβού με την αλλαγή. Ραντεβού με μια γιορτή δημοκρατίας και συμμετοχής. Ψηφίζουμε στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στο κίνημα αλλαγής. Ψηφίζουμε για να γίνει το μέλλον μας τόσο σπουδαίο όσο η ιστορία μας. Για ένα κίνημα ισχυρό, για μια Ελλάδα που ελπίζει ξανά. Μάθε που ψηφίζεις στο kinemaalagis.gr.
Λοιπόν, είδαμε και το δεύτερο βίντεο, το οποίο καλεί βεβαίως σε συμμετοχή την Κυριακή. Τώρα, για να περάσουμε, Κυριάκο, στην υπόλοιπη δραστηριότητα των υποψηφίων, αν και είναι πολύ έντονη η δραστηριότητα και αυτές τις στιγμές για όλους, με αγωνία αλλά και με πολλές συζητήσεις, συνεντεύξεις, υπάρχουν και χαλαρές στιγμές, έτσι δεν είναι, αυτές που είχε ο Ανδρέας Λοβέρδος με νέους. Υπάρχουν χαλαρές στιγμές. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ότι έχει χαράξει από την πρώτη στιγμή μια δική του πορεία προεκλογικά, τόσο στην ιδεολογική πλατφόρμα την οποία παρουσιάζει, όσο και στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιείται. Άλλωστε, έχει ξεκινήσει πρώτος. Βλέπουμε εδώ, εχθές το βράδυ είχε μια συνάντηση με νέους ανθρώπους σε πολύ καλό κλίμα. Ο ίδιος πάντα προσεκτικός με τη μάσκα του. Οι άνθρωποι έπιναν το ποτό του, ήταν λίγο πιο χαλαροί. Όμως βλέπουμε ότι τα χαμόγελα περίσευαν και οι άνθρωποι που είναι κοντά του, που τον στηρίζουν, φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί. Βλέπουμε εδώ είναι παιδιά που είναι μαζί του στην καμπάνια, αλλά είναι και υποστηρικτές του. Και μάλιστα ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος έκανε ανάρτηση στο Twitter, όπως συνηθίζει, και είπε: μιλήσαμε κυρίως για τα πράσινα. Εννοούσε την κλιματική αλλαγή και βεβαίως παρέπεμψε και στο δικό του μανιφέστο, το οποίο είχε παρουσιάσει στην έναρξη του προεκλογικού αγώνα, που είχε τότε τίτλο «Πράσινη Επανάσταση, Πράσινη Διακυβέρνηση». Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος με έναν πολύ εύστοχο τρόπο το πράσινο, είτε πρόκειται για το πράσινο της κλιματικής αλλαγής, είτε πρόκειται για το πράσινο των συμβόλων, πάντα θέλει να το επικεντρώνει, αν και ο ίδιος είναι Ολυμπιακός, όπως άλλωστε είναι γνωστό. Παρόλα αυτά, και με το πράσινο της οικολογίας και με το πράσινο του Πασόκ παίζει πάρα πολύ δυνατά και το χρησιμοποιεί με πολύ εύστοχο τρόπο. Έτσι λοιπόν και χθες με τους νέους που μίλησε, νέους και νέες, στο επίκεντρο ήταν η κλιματική αλλαγή, ήταν τα προβλήματα που αυτή επιφέρει. Εντάξει, και οι εκλογές θα ήταν στο επίκεντρο, τώρα δεν το συζητάμε, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι που πήγανε χθες το βράδυ με τον Ανδρέα Λοβέρδο, φαντάζομαι ότι η συζήτηση που γινόταν ήταν τι γίνεται στο επίπεδο των υπολείπων υποψηφίων. Δηλαδή, πεισμένοι πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουμε να ποζάρουν μαζί. Ναι, είναι βέβαιο. Πιθανότατα έχουν πιστεί το ποιον θα ψηφίσουν την Κυριακή που μας έρχεται. Τώρα, Κυριάκο, επόμενος. Αυτή τη στιγμή σειρά, να πούμε, με συγχωρείς Δημήτρη μου, ο κύριος Λοβέρδος κάνει την προεκλογική του ομιλία και αυτό στην Αργυρούπολη με τους υποστηρικτές του. Αλλά θα έχουμε συνεχείς τέτοιες δράσεις. Ο κύριος Παπανδρέου στην Καλυθέα. Σε αυτό να περάσουμε, στον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος μιλά στην Καλυθέα. Αυτήν την ώρα επίσης διοργανώνει και μία διαδικτυακή συζήτηση με αντικείμενο την πανδημία, με επιστήμονες που παρεμβαίνουν. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος σε συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα, αναφέρθηκε και στα ζητήματα των πρεσπών, τις εχμές που είχε αφήσει στο debate ο Ανδρέας Λοβέρδος, και έκανε και κάποιες εκτιμήσεις σε σχέση με τη συμμετοχή και το ενδεχόμενο να υπάρξει αρχηγός νικητής από τον πρώτο γύρο, έτσι δεν είναι? Δύο σημεία του υπάρχουν που ξεχωρίζουν από την πρωινή του παρουσία στη δημόσια τηλεόραση. Φιλοξενήθηκε και από τον Δημήτρη Κοταρίδη και από τον Γιάννη Πιταρά. Τα δύο σημεία λοιπόν που ξεχωρίζουν είναι, πρώτον, ότι απάντησε στον Ανδρέα Λοβέρδο και στις αιχμές που άφησε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, λέγοντας ότι ας μην αναμοχλεύουμε την ιστορία με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ας πορευτούμε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Οπότε λοιπόν ας αφήσουμε τις λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα και να πάμε παρακάτω ό,τι είναι πιο επικερδές για την πατρίδα. Μάλιστα, το δεύτερο το οποίο είπε, βεβαίως, και έχει και αυτό τη σημασία του, γιατί δεν έχει υποθεί από κανέναν άλλον υποψήφιο σε αυτή τη συγκυρία, είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, τότε μεγαλώνει και το ενδεχόμενο να υπάρχει νικητής από τον πρώτο γύρο. Ναι, βέβαια. Χωρίς να διευκρινίζει ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός, ούτε τι θα μπορούσε να κινητοποιήσει μια τόσο μεγάλη συμμετοχή, όπου θα μπορούσε από τον πρώτο γύρο ένας υποψήφιος να συγκεντρώσει το 50% συν μία ψήφο. Παρόλα αυτά όμως είπε, έθεσε, ότι αν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, δεν διευκρίνησε τι σημαίνει μεγάλη συμμετοχή για τον ίδιο. Αυξάνουν οι πιθανότητες, αν και πάλι θα ήταν εντυπωσιακό και θεαματικό με 6 υποψηφίους να κερδίσει κάποιος από την πρώτη Κυριακή. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο όμως με τα όσα είπε ο Γιώργος Παπανδρέου και νομίζω είμαστε έτοιμοι σε αυτό το σημείο να το δούμε. Είναι δικό της το κράτος. Και πολύ σωστά έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Και εμείς δεν θέλουμε την εξουσία για την εξουσία, εμείς θέλουμε την εξουσία για να αλλάξουμε την εξουσία, να υποστηρίξουμε τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα παραγωγό, τον Έλληνα νέο, τη γυναίκα,
άτομα με ειδικές ανάγκες, την αυτοδιοίκηση και έχουμε ένα πολύ συγκεντρωτικό κράτος. Ένα συγκεντρωτικό κράτος που δεν αφήνει οξυγόνο στην τοπική κοινωνία να παίρνει τοπικές πρωτοβουλίες παρά τα όλα που έχουμε κάνει και σαν Πασόκ. Γιατί και εμείς ως Πασόκ είμαστε η μόνη παράταξη που μίλησε για αποκέντρωση, είμαστε η μόνη παράταξη που έκανε κινήσεις για την αποκέντρωση, είμαστε η μόνη παράταξη που στήριξε την αυτοδιοίκηση. Φίλες και φίλοι, η ψήφος την Κυριακή, η δικιά σας, έχει μεγάλη αξία. Έχει μεγάλη αξία διότι είναι για την παράταξη, αλλά είναι και για τη χώρα. Υπάρχει εναλλακτική. Δεν είμαστε ούτε το συγκεντρωτικό κόμμα της παραδοσιακής αριστεράς που πήρε την εξουσία, είδαμε τι έκανε, ούτε βεβαίως και της δεξιάς που θέλει την εξουσία ως λάφυρο. Είμαστε εκείνο το κόμμα που εκφράζει γνήσια τις αυθεντικές δυνάμεις του ελληνικού λαού. Και η συμμετοχή σας ακριβώς θα επιτρέψει ώστε κανένας να μην μπορεί να αλλοιώσει αυτή την αυθεντική φωνή, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες, υπάρχουν εξωθεσμικά κέντρα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού, ισχυροί παράγοντες, πλούτος, εξουσίες, που θα ήθελαν να έχουν ένα μικρό και βολικό κίνημα, ένα μικρό και βολικό κόμμα που να το αξιοποιούν κατά το δοκούν. Την Κυριακή αυτή, στις 5 Δεκεμβρίου, εμείς θα ανατρέψουμε τέτοιες αντιλήψεις. Εμείς θα δείξουμε την αυθεντική βούληση του ελληνικού λαού. Θα το κάνουμε μια μεγάλη γιορτή δημοκρατίας και σας καλώ να πάρουμε το μέλλον της παράταξης στα χέρια σας και μαζί την επόμενη μέρα θα δουλέψουμε μαζί για ένα κυβερνητικό πρόγραμμα δημοκρατικό, κοινωνικής δικαιοσύνης, πράσινης ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα για τον ελληνικό λαό. Θα επαναναστήσουμε την παράταξη και θα ξανασηκώσουμε ψηλά αυτόν τον πράσινο, τον ωραίο ήλιο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Να είστε καλά, με την νίκη, καλό αγώνα. Να είστε καλά. Πάμε μπροστά. Λοιπόν, τα μηνύματα του Γιώργου Παπανδρέου και χειροκροτήματα και πολύ συχνές αναφορές πλέον για τον πράσινο ήλιο και για το Πασόκ. Ακούσαμε πολλές φορές και τον πρώην Πρωθυπουργό να αναφέρεται στον πράσινο ήλιο και στο Πασόκ για την επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συζήτηση που είχε με υποστηρικτές του στην Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα, με συγχωρείς, έθεσε ξανά τα ζητήματα που έχει θέσει πάλι. Τα εξωθεσμικά κέντρα, οι εξωθεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες γίνονται κατά τον ίδιο. Μεγάλη συμμετοχή βάζει εμπόδιο, είπε, στα συμφέροντα και σε όσους θέλουν ένα μικρό και βολικό κίνημα. Μεγάλη συμμετοχή και ο ίδιος, όπως είδαμε, εδώ είναι ένα κοινό σημείο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, απευθύνονται εκεί που το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, κρατάει ακόμα δυνάμεις. Έκανε και αυτός λόγο για τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, για συμμετοχή από κέντρα, από συλλόγους, από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία το ΠΑΣΟΚ από σωματεία, το ΠΑΣΟΚ κρατάει δυνάμεις, και ο Γιώργος Παπανδρέου απευθύνθηκε σε αυτός ζητώντας τους την Κυριακή να δηλώσουν υψηλή συμμετοχή. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Σε σχέση τώρα και με τους υπόλοιπους υποψηφίους, να πούμε και για τον Χάρη Καστανίδη αλλά και για τον Παύλο Χριστίδη, και θα κλείσουμε αυτήν την ενότητα, Κυριάκο, με το βίντεο, με το προεκλογικό σποτ του Παύλου Γερουλάνο. Καλημέρα και η αλλαγή είσαι εσύ. Ο Χάρης Καστανίδης κάνει και αυτό στην προεκλογική του ομιλία, την κεντρική, στο Βελίδι αυτή την ώρα. Mm. Ο Παύλος Χριστίδης. Εκεί που είναι και η έδρα του, η δύναμή του, η Βόρεια Ελλάδα. Δεν μετακινήθηκε πολύ, δεν έκανε πάρα πολλές περιοδίες ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος βέβαια η ρητορική του, τον είδαμε και στο debate, ήταν πολύ δυνατή, δηλαδή έχει πολιτικό υπόβαθρο ο λόγος του. Από εκεί και πέρα οι εκλογές είναι μια λίγο πιο σύνθετη, πιο δύσκολη διαδικασία. Περιμένουμε να δούμε. Ο Παύλος Χριστίδης με τη φρεσκάδα του έχει δώσει έναν δικό του τόνο και οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε αυτό. Ο Παύλος Χριστίδης είναι στα Τρίκαλα. Την Παρασκευή θα κλείσει ο κύριος Χριστίδης. Από εκεί που ξεκίνησε, κατά πάσα πιθανότητα. Από τον τόπο καταγωγής του, από το σπίτι του, όπως λέει ενδεικτικά, από τον Ναύπλιο. Θα πιει και ένα ποτό αύριο με νέους και πολιτικούς του φίλους εδώ στην Αθήνα.
Ναι, αλλά κατά βάση όμως βλέπουμε ότι σιγά σιγά ολοκληρώνεται ο κύκλος. Ο κάθε ένας από τους βασικούς υποψηφίους αλλά και από τους υπόλοιπους πάνε στα μέρη που νιώθουν πιο οικία. Να πούμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα κλείσει την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη τις προεκλογικές του εμφανίσεις. Και ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω στην Πάτρα. Και ο κύριος Ανδρουλάκης στην Πάτρα. Εδώ γίνεται ένα παιχνίδι, ναι, λίγο, ναι, ένα τζαρτζάρισμα, να το πούμε έτσι ποδοσφαιρικά. Παρ' όλα αυτά θα δούμε, γιατί αυτό που οφείλουμε να βάλουμε κάτω από τη γραμμή, κάτω από την υποσημείωση, είναι ότι ο πολιτισμός τον οποίο έχουν επιδείξει και έχει την υπογραφή αλλά και την αγκαλιά και το πνεύμα της Φόφης Γεννηματά είναι αξιοσημείωτος, οπότε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα έχει γίνει με απόλυτο σεβασμό του ενός προς τον άλλον. Είναι και ένα μήνυμα για την επόμενη μέρα αυτό. Ελπίζουν και οι ίδιοι και τα επιτελεία τους να είναι ένα μήνυμα για την επόμενη. Και δημοσίως δεσμεύονται ότι θα είναι παρόντες χωρίς να επιχειρήσουν να βάζουν τρικλοποδιές στον καινούριο αρχηγό. Μένει να φανεί, έτσι. Όλα αυτά τώρα ακριβώς λέγονται. Να σε ευχαριστήσω, Κυριάκο Μαντούβαλε, για την παρουσία σου και το ρεπορτάζ και σήμερα. Και εμείς, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα δούμε το προεκλογικό σποτ που ετοίμασε ο Παύλος Γερουλάνος. Καλημέρα. Κυριακή 5 Δεκέμβρη, έλα στην κάλπη. Γίνε εσύ η αλλαγή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους απόψινούς μας καλεσμένους.
Χώρα Πασόκ, εδώ στο Κόντρα Channel. Βάζουμε στο επίκεντρο τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά και τις προσεχείς εκλογές του Δεκεμβρίου. Πλησιάζει η Κυριακή και στο σημείο αυτό πάμε να σας παρουσιάσω τους τρεις καλεσμένους μας για σήμερα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μαγκριώτη από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Μαγκριώτης, ο οποίος στηρίζει την υποψηφιότητα Παπανδρέου, αλλά φυσικά έχει το δικό του αυτόνομο λόγο, όπως και όλα τα στελέχη που φιλοξενούμε. Ο κύριος Κώστας Πανταζής, από τα πιο έμπειρα και πιο γνωστά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, κύριε Πανταζή. Καλησπέρα, κύριε Κουκλουμπέρη. Καλησπέρα στην παρέα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Ιδιαίτερη καλησπέρα στο φίλο μου τον Κυριάκο του Μαντούβαλο. Λοιπόν, θα του τη μεταφέρω την καλησπέρα σας. Παλιός γραμματέας νεολαίας του χώρου, του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πανταζής, τότε που έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη γραμμή του κόμματος, η νεολαία, σήμερα μέλος του επιτελείου του Παύλου Γερουλάνου. Τρίτος της παρέας μας, ο Βαγγέλης Πετρετζίκης, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής στο Κίνημα Αλλαγής και συνεργάτης του Παύλου Χριστίδη. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Πετρετζίκη. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα και στους δύο συντρόφους, και τον Κώστα και τον κύριο Μαγκριώτη, και τον γραμματέα μου και εμένα στην νεολαία ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα τον Πανταζή. Τέσσερις μέρες δεν λοιπόν. Δεν σε είδα, αγαπητέ Βαγγέλη. Με συγχωρείς, Δημήτρη μου. Ένα από τα καλύτερα στελέχη της νεότερης γενιάς, ο Βαγγέλης. Δεν τον είδα, δεν βλέπω οθόνη. Έτσι. Ξεκινάμε σε συντροφικό κλίμα, να δούμε αν θα συνεχίσουμε και έτσι. Φαντάζομαι έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν έχουμε εικόνα πάντως όλοι, από ό,τι κατάλαβα, αγαπητέ Δημήτρη. Έτσι. Είμαστε λοιπόν τέσσερις ημέρες πριν ανοίξει η κάλπη και θέλω καταρχάς, έτσι ξεκινώντας, να μου πείτε πώς εκτιμάτε ότι ολοκληρώνεται ο προεκλογικός αγώνας, ποια είναι η αίσθησή σας, τι κρατάτε και τι αφήνετε από αυτή τη διαδικασία και μια εκτίμηση για την συμμετοχή, και ξεκινάω από εσάς, κύριε Μαγκριώτη. Ρώτησα και προηγουμένως, δεν θα έχουμε εικόνα, δεν θα σας βλέπουμε. Αν θέλετε από την οθόνη της τηλεόρασής σας. Α, καλώς. Α, τώρα σας βλέπω. Και με βλέπετε. Τα καταφέραμε. Και είναι και πολύ φιλικό και πολύ όμορφο το πάνελ και η παρέα. Λοιπόν, καλή δύναμη από τη Θεσσαλονίκη και καλό μήνα και από μένα. Αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί σύντροφοι, εγώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση ξεκινώντας. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα επιτελείο. Δεν είμαι και σε κανένα θεσμικό όργανο του Κινήματος Αλλαγής εδώ και χρόνια. Και αυτά που θα εκφράσω ασφαλώς είναι οι δικές μου προσωπικές απόψεις και μέσα από αυτές βέβαια ο καθένας θα συμπεράνει και θα εκτιμήσει και ποια είναι η άποψή μου για την Κυριακή των εκλογών. Με αυτή λοιπόν την έννοια συμμετέχουμε πολύ χαρά στη σημερινή σας συζήτηση και είμαι βέβαιος ότι θα κάνουμε μια γόνιμη και δημιουργική συζήτηση. Επειδή πάμε στην ουσία, ναι. Το ερώτημά σας θα ήθελα λίγο να το επαναλάβετε. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε ότι ολοκληρώνεται ο προεκλογικός αγώνας, τι κρατάτε από αυτή τη διαδικασία και ποια είναι η εκτίμησή σας για τη συμμετοχή την Κυριακή. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει την οροφή. Και αυτό είναι θετικό. Διότι όταν ξεκίνησαν οι εκλογές, με παρούσα ακόμη και την Πρόεδρό μας, τη Φόφη την Γεννηματά, που αυτός ο ξαφνικός θάνατος μας γέμισε όλους λύπη και θλίψη. Και θέλω να το τονίσω αυτό και με την ευκαιρία της σημερινής εκπομπής, ότι είναι πάρα πολύ άδικο να φεύγουν άνθρωποι πριν ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο και μάλιστα άνθρωποι, πολύ δημιουργικοί άνθρωποι του καθήκοντος και της προσφοράς. Φεύγοντας βέβαια άφησε ένα πολύτιμο για το κίνημα αλλαγής, μια πολύτιμη παρακατοίκη αυτή της ενότητας. Και πιστεύω, πάω αμέσως στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι αυτό το κρατούν και οι έξι υποψήφοι, να βαθμό και τα επιτελεία τους, το κρατούν και είναι σημαντικό. Από την άλλη πλευρά όμως οφείλω να πω ότι χωλαίνει ο διάλογος, τόσο οι υποψήφοι σχεδόν στο σύνολό της, με ελάχιστες εξαιρέσεις και αυτό σε επιμέρους θέματα, δεν ανοίγουν την ατζέντα, δεν μπαίνουν βαθιά στα θέματα, άλλοι κάνουν διαχείριση, θα έλεγα, της δημοσκοπικής υπεροχής και άλλοι κάνουν διαχείριση της υποψηφιότητάς τους. Ναι. Ο καθένας βέβαια έχει το δικαίωμα να κάνει τη δική του επιλογή. Θεωρώ όμως ότι θα είναι καλό, γιατί αυτό το ενδιαφέρον που έχει υπάρξει για το κίνημα αλλαγής, για να παγιωθεί και να αποτελέσει αφετηρία, θα έλεγα, μιας δυναμικής συνέχειας και ανάκαμψης και μιας αναγέννησης, για να γίνει πρωταγωνιστικό το κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ στην πολιτική ζωή της χώρας και πάλι, που το θέλει ο κόσμος, το έχει ανάγκη η χώρα, πρέπει να πάμε πιο βαθιά οι υποψήφοι. Ναι. Να μιλήσουν σε βάθος ο πολιτικός θέματα. Διάλογος, λέτε. Να περάσει σε μεγαλύτερο βάθος.
σε πιο εξειδικευμένα θέματα ενδεχομένως. Δηλαδή δεν έχω ακούσει, ζούμε σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες μας επηρεάζουν εδώ στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο. Η επιθετικότητα και η αναθεωρητική στρατηγική και η πρακτική του Ερντογκάν της Τουρκίας δεν είναι κεραυνός ενέθρια. Αποτυπώνει όλες αυτές τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις σε ένα νέο τελείως απρόβλεπτο περιβάλλον. Και εμείς, ακόμα και η κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα στο σύνολο, αλλά και στο εσωτερικό μας, δεν αναπτύσσουμε κανένα. Πάντως, κύριε Μακριώτη, ρωτήθηκαν οι υποψήφοι τη Δευτέρα στο debate, είπαν κάποια πράγματα για την εξωτερική πολιτική. Ο κύριος Παπανδρέου δεν ήταν εκεί πάντως, ήταν επιλογή του. Θέλω να πω Ρωτήθηκαν για επιμέρους θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως η συμφωνία των Πρεσπών, και σε αυτό βέβαια δεν απαντήθηκε το ερώτημα. Άλλοι το ξεπέρασαν χωρίς να το απαντήσουν και άλλοι το διατύπωσαν απλώς. Το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών όμως είναι ένα μερικό ζήτημα στις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή. Και αυτό θέλω να το τονίσω και θα επιμείνω εγώ. Ναι. Δεν μπορεί σε μια τέτοια εποχή μεγάλων αλλαγών και ανακατάσταση που μας επηρεάζουν. Εδώ κάνουμε συμμαχίες, νέες αμυντικές συμφωνίες. Φεύγουμε από ένα δόγμα που είχαμε μέχρι τώρα ασφάλειας, οι ευρωατλαντικοί θεσμοί. Και πάμε σε άλλα δόγματα, σε άλλο δόγμα διμερών συμφωνιών. Άρα λέτε ότι αυτό θα ήταν ένα ζήτημα, τα γεωπολιτικά και τα εθνικά, που θα έπρεπε να κυριαρχήσει. Να πάμε πιο βαθιά. Μάλιστα. Αλλιώς πώς θα ανιχνεύσουμε τον νέο πατριωτισμό του ΠΑΣΟΚ στη σημερινή εποχή με τα σημερινά δεδομένα. Γιατί για να πάρω ένα αρχικό σχόλιο και από τους άλλους δύο καλεσμένους και θα συνεχίσουμε με εσάς. Αυτό πρέπει να ισχύει για τα άλλα θέματα. Μιλάμε για τεράστιες πλέον ανισότητες, για νέα δεδομένα κοινωνικά, για παραγωγική αναδιάρθρωση. Ναι. Και δεν ακούω πολλά πράγματα από όλους τους υποψήφιους στο θέμα αυτό. Ασφαλώς είναι σαφής η αντίθεσή τους με τον τρόπο που διαχειρίζεται το Ταμείο Ανάκαμψης ο Μητσοτάκης και πού στο ναι, είναι και η θέση του κινήματος αλλαγής αυτή. Πάντως, για να πάω στον κύριο Πανταζή, για παράδειγμα, ακούω τον Παύλο Γερουλάνο να μιλά με έναν πολύ αναλυτικό τρόπο για το σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας μέσω της αποσυγκέντρωσης της εξουσίας. Μιλάει για μια συνολική, επαναστατική θα τη χαρακτήριζα αλλαγή. Αν διαβάσει κανείς το κείμενο του σχεδίου Αναγέννηση, περιγράφονται και με σχετικές λεπτομέρειες όλα αυτά. Κύριε Πανταζή, τι λέτε? Κύριε Γκλουμπέρ, είναι αλήθεια αυτό, όπως είναι αλήθεια ότι θα θέλαμε όλοι μας μια πιο πολιτική διαδικασία και να μπει η διαδικασία αυτή σε βάθος, σε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν και θα σφραγίσουν τη μοίρα της χώρας μας, της πατρίδας μας, το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η διαδικασία του Προέδρου και της εκλογής του Προέδρου τη βάση έχει αυτές τις αδυναμίες, αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ μόνο για την εκλογή Προέδρου, είμαστε εδώ και μετά τις 12 Δεκέμβρη και το έχει ξεκαθαρίσει και ο Παύλος Γερουλάνος. Από εκεί και πέρα, συνεχίζοντας πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε ο κύριος Μαγκριώτης, είναι σαφές ότι όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τη χώρα μας, την πατρίδα μας, τον νέο πατριωτισμό, τη θέση της σοσιαλιστικής παράταξης στη χώρα μας σήμερα, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε ίδιοι στα πόδια μας και γιατί οι Έλληνες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, και γιατί πάλι το κίνημα αλλαγής πρέπει να το εμπιστευτούν και να το εμπνεύσει. Σε αυτή λοιπόν τη λογική και σε αυτό το πλαίσιο ο Παύλος Γερουλάνος έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο με τον τίτλο Αναγέννηση φιλοδοξεί να βάλει στο δημόσιο διάλογο και στον εσωτερικό διάλογο έννοιες τις οποίες έχουμε ξεχάσει, τις οποίες ενδεχομένως έχουμε καταλήψει, δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει. Όταν μιλάμε για αποσυγκέντρωση δεν είναι μια απλή έννοια. Σήμερα λοιπόν η χώρα έχει ανάγκη μια βαθιά πολιτική και διοικητική μεταρρύθμιση η οποία θα εμπιστευτεί την κοινωνία. Δεν μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις να ζητούν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας αν δεν εμπιστεύονται την κοινωνία. Διοικητικές μεταρρυθμίσεις πάντως έχουν γίνει και στο παρελθόν, μπορεί σε διαφορετική μια κατεύθυνση. Δεν μιλάμε για διοικητική μεταρρύθμιση. Δεν μιλάμε για μια απλή. Μιλάμε για μια ριζική αποσυγκέντρωση που θα μεταφέρει εξουσία στην κοινωνία, στους πολίτες. Άρα μιλάμε για να γινόμαστε κατανοητοί, γιατί κάποιοι μπορεί να μην έχουν παρακολουθήσει με λεπτομέρεια. Στην παραγωγική Ελλάδα. Μιλάτε για κάτι διαφορετικό, το αντίθετο ας πούμε από αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία με το επιτελικό κράτος, με την υπερσυγκέντρωση εξουσιών στον Πρωθυπουργό. Ασφαλώς κύριε Κλουμπέρη. Η Νέα Δημοκρατία με τον τίτλο επιτελικό κράτος, τι κατάφερε και τι επιδίωξε να μεταφέρει με αυτό το βαρύγδουπο τίτλο όλη την εξουσία στο κέντρο Μαξίμου. Ναι. Εμείς λέμε τι? Ότι εμπιστευόμαστε τους Έλληνες, εμπιστευόμαστε την ελληνική κοινωνία, εμπιστευόμαστε τους θεσμούς εκπροσώπησής τους,
τους θεσμούς που βρίσκονται πιο κοντά στη λογοδοσία στον Έλληνα πολίτη, την αυτοδιοίκηση, τους θεσμούς τους τοπικούς, τα επιμελητήρια, τους συνεταιρισμούς, τους φορείς, το συνδικαλισμό, και θέλουμε να μεταφέρουμε όχι απλά αρμοδιότητες, αλλά εξουσία στους και πόρους. Ξεκάθαρα, όταν μιλάμε για εξουσία, μιλάμε για αρμοδιότητες και πόρους. Από εκεί και πέρα, κύριε Γκλουμπέρι, αν για τους σοσιαλιστές, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχει σημασία η έννοια της αποκέντρωσης εξουσίας και της διεύρυνσης παραγωγικής βάσης, δύο πολύ σοβαρές έννοιες, τότε παραγωγική βάση χωρίς συμμετοχή, μεγαλύτερη συμμετοχή των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην κατανομή, στην παραγωγή του πλούτου και στη δικαιότερη μετά κατανομή του, δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτή τη στιγμή τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μοιράζει δισεκατομμύρια ευρώ στους λίγους, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα στάξουν και λίγα στους πολλούς. Να ακούσουμε και την άποψη του Βαγγέλη του Πετρετζίκη, να μην μας παρακολουθεί σιωπηλός. Και ήθελα, συμπληρώνοντας έτσι τις σκέψεις και των υπολείπων συνομιλητών, αν θεωρείτε ότι γίνεται πολιτικός διάλογος ουσίας, αν έχουν ακουστεί προτάσεις για τα προγραμματικά, και να μας πείτε τι προσθέτει συγκεκριμένα η υποψηφιότητα του Παύλου Χριστίδη. Ποια είναι η βασική αιχμή της υποψηφιότητάς του και γιατί να τον προτιμήσουν οι πολίτες την Κυριακή? Σε συνέχεια και από αυτά που προαναφέραν και οι δύο σύντροφοι, εγώ θεωρώ ότι είχαμε μια διαδικασία η οποία σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια της έμνης Προέδρου μας, της Φόφη Γεννηματά. Επομένως, πολλοί από τους υποψηφίους δεν είχαν και το χρόνο να παρουσιάσουν επί μακρόν την πολιτική τους ατζέντα, πόσο μάλλον και οι νεότεροι υποψήφοι, οι οποίοι δεν είχαν στο προσχέδιό τους μια μεγάλη πολιτική διαδρομή και θα μπορούσαν να είχαν εφαρμόσει και τοποθετηθεί πολιτικά και σε πιο ουσία θέματα και πολύ πιο βαθιά. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια διαδικασία, η οποία διαδικασία από κάθε χωριό και από κάθε αίθουσα στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα. Ναι. Στέλνει μηνύματα ενότητας, στέλνει μηνύματα ελπιδοφόρου παρόντος και ελπιδοφόρου μέλλοντος σε μια παράταξη η οποία έχει και έντοξο παρελθόν. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και των έξι υποψηφίων να επαναφέρουν τη σύνδεση της παράταξης με τα στενέστερα κοινωνικά σώματα. Πώς θα το κάνουν αυτό? Έχετε βρει τον τρόπο, πώς θα γίνει αυτό? Γιατί καλό είναι να το λες, αλλά η πράξη είναι δύσκολη. Βέβαια. Γι' αυτό και στη συνέχεια του προγράμματος, αλλά και στη συνέχεια της πολιτικής που εφάρμοσε η πρόεδρος Φώτης Γεννηματά, και οι έξι υποψήφοι έχουν καταθέσει και έχουν στην πολιτική τους παρέτρα και ατζέντα συγκεκριμένες προτάσεις. Αναφορικά με τον Παύλο τον Χριστίδη. Ο Παύλος Χριστίδης είναι ένα πρόσωπο το οποίο φέρνει μια φρεσκάδα αλλαγής στο κίνημα αλλαγής, προσθέτει καθαρά και συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Ναι. Πολλές φορές συνηθίζω να λέω ότι είναι μια ανανέωση η οποία έχει ένα καθαρό πολιτικό περιεχόμενο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιστός στην ενότητα και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει στην πολιτική ατζέντα κοινωνικά στρώματα, αλλά και έχει αγγίξει και στερεότυπα τα οποία πρέπει αυτή τη στιγμή να σπάσουν στην ελληνική κοινωνία. Όπως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μιλήσει για την εργασιακή θέση της γυναίκας. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πάρα πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις, ένα από το πρώτα πράγματα που ρωτάνε μια γυναίκα είναι πότε σκοπεύει να μείνει έγκυος. Έχει μιλήσει για την ενδοοικογενειακή βία, έχει μιλήσει για την εμφυλική βία. Τελευταία βάζει πάρα πολύ έντονα στην ατζέντα του τον όρο γυναικοκτονία. Είναι μια υποψηφιότητα η οποία προσθέτει και κοινωνικά, αλλά δίνει και μια όθηση στη νέα γενιά. Μάλιστα, άρα κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα νέας γενιάς ως προτεραιότητα. Μέσα από την πραγματική κοινωνία που έχει ανδρωθεί και έχει ζήσει, να διεκδικήσει και αυτός με τη σειρά του την ψήφο του δημοκράτη πολίτη. Για να έρθω σε εσάς τώρα, κύριε Μαγκριώτη, καθώς λέγαμε και για τα περιθώρια ανάκαμψης με βάση και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, εκτιμάτε ότι τέτοια περιθώρια υπάρχουν και πάνω σε ποια βάση μπορούν να γίνουν? Και με την ευκαιρία να σας ρωτήσω αν ο Γιώργος Παπανδρέου, που είναι ένας δοκιμασμένος πολιτικός με τα θετικά του και τα αρνητικά του, ποιο είναι το όραμα μάλλον για το μέλλον της κεντροαριστεράς που έχει να δώσει? Εκτιμώ ότι και οι έξι στον ένα ή άλλο βαθμό είναι δοκιμασμένοι πολιτικοί, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Πρωθυπουργοί δεν έχουν κάνει όλοι πάντως. Ναι, αυτό θα με προλάβατε. Οι τρεις από τους υποψήφιους ήταν υπουργοί και των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Και οι δύο ήταν στελέχη της νεολαίας Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου, όταν ήταν πρόεδρος του κινήματος αλλαγής.
Με αυτή λοιπόν την έννοια, να μην αδικήσουμε κανέναν, άλλοι έχουν μεγαλύτερη, άλλοι μικρότερη εμπειρία. Εδώ θέλω να διευκρινίσω κάτι. Σήμερα στο ραδιόφωνο του Flash 9,4 της Θεσσαλονίκης, που κάνω κάθε μέρα 2 με 3 μια πολιτική ανάλυση και έχω συζητήσεις με πολιτικούς όλων των κομμάτων και με εκπροσώπους κοινωνικού φορέων. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι έχω συνομιλήσει 3 φορές με όλους τους υποψήφιους πρόεδρους του κινήματος. Σας θυμούν. Αύριο έχω με τον κύριο Λαβέρδο, ολοκληρώνω τους 3. Με τον κύριο Παπανδρέου 2 φορές γιατί ξεκίνησε αργά την καμπάνια του, ξέρουμε τους λόγους. Και περιμένω και τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνουμε και με αυτόν την Τρίτη εκπομπή μαζί. Θέλω να πω ότι μέσα από αυτές τις συζητήσεις καταγράφονται και οι ιδιαιτερότητες του καθένα. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω ότι ρώτησα σήμερα τον κύριο Παπανδρέου γιατί πολλοί υπουργοί του κάνουν καριέρα και καλή καριέρα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία ως καλοί υπουργοί, έντιμοι, ηθικοί και αποτελεσματικοί, κουβαλώντας την εμπειρική τεχνογνωσία των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και φυσικά και τις πρόσφατες. Πάντως, επί ΠΑΣΟΚ, όταν ήταν υπουργοί, τους έλεγαν κυπουρούς. Εγώ αυτό θέλω να πω. Yeah. Ότι τότε τους λέγαν κυπουρούς ή τους λέγανε και ό,τι λέγανε, μερκελιστές ή οτιδήποτε άλλο. Και τώρα όλοι αυτοί είτε πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και κάναν καριέρα τα προηγούμενα χρόνια, είτε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και πολλοί που παραμείνανε στον χώρο του κινήματος αλλαγής, είτε ενεργά είτε μη ενεργά, θα έλεγα ότι δοξάζονται ο καθένας, είτε μόνος του είτε από τους άλλους, είτε από τα μίντια, για το έργο που παρήγαγαν στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και ειδικά του Γιώργου Παπανδρέου. Και ο μοναδικός βάρβαρος πλέον που έμεινε είναι ο Γιώργος Παπανδρέου από αυτήν όλη την εξέλιξη και την ιστορία. Είναι λίγο παράδοξο και παράλογο, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί αυτός ήταν που σχεδίασε όλη αυτή η πολιτική. Ο νόμος για την παιδεία, παραδείγματος χάρη, δεν ήταν νόμος του Διαμαντοπούλου. Ο υπουργός παιδείας ήταν Διαμαντοπούλου. Ο Παπανδρέου μιλάει για αυτά τα θέματα και τις μεταρρυθμίσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο νόμος Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θυμάστε τότε πώς μας χτυπούσαν οι τράπεζες. Τον πήραν και τον κάναν λάβαρο όλες οι κυβερνήσεις, αλλά καμία δεν τον ψήφισε. Ο Παπανδρέου ήταν υπουργός και τράβηξε όλο το βάρος απέναντι στις τράπεζες τότε που μας χτυπούσαν. Γιατί δεν θέλανε με τίποτα αυτόν τον νόμο. Εμείς στο Υπουργείο Υποδομών με τον Δημήτρη Τορέπα που κάναμε τόσα πράγματα και τα έλεγα, θα σας πω ότι θα τολμήσω να πω ότι ό,τι έργο δημοπρατήθηκε στη χώρα δημοπρατήθηκε τότε είτε από τις κρατικές περιφέρειες που είχαν οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο είτε από το Υπουργείο Υποδομών. Πέστε μου, ένα μεγάλο συγκοινωνιακό έργο εκτός από την γραμμή 4. Στην Αθήνα, του μετρό, η οποία ξεκίνησε η μελέτη τότε και η μελέτη για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης δυτικά ξεκίνησε τότε, αλλά οι επόμενες κυβερνήσεις σταμάτησαν. Άρα λέτε, υπάρχει ένα μοντέλο, υπάρχουν παραδείγματα. Άρα θέλω να πω δηλαδή. Θετικά, όπως το παρουσιάζετε. Ή θα παίρνουμε όλοι μαζί μια κυβερνητική περίοδο και θα την υποστηρίζουμε, θα διεκδικούμε να πιστωθούμε τις επιτυχίες της και βεβαίως θα κάνουμε και αυτοκριτική για τις μεγάλες αδυναμίες. Γιατί και η κυβέρνηση Παπανδρέου είχε μεγάλες αδυναμίες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είχαν επίσης μεγάλες αδυναμίες. Αυτό είναι ένα παράδοξο το οποίο εγώ δεν έχω πάρει μέχρι τώρα απάντηση. Καταλαβαίνω βέβαια τη σκοπιμότητα που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα. Ναι. Ολοκληρώνοντας το δεύτερο κύκλο αυτό της παρέμβασής μου, θέλω πάλι με έμφαση να πω ότι δεν μπορείς να μιλήσεις για τα καθημερινά και μικρά από αυτά τα πολύ σπουδαία που είπαν και ο Κώστας και ο Βαγγέλης προηγουμένως, πολύ σπουδαία και σημαντικά, που είναι κομμάτια ενός προοδευτικού, θα έλεγα, ριζοσπαστικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της πολιτικής του, εάν δεν εντάξεις αυτό σε μια ευρύτερη πραγματικότητα. Διότι άμα ρίχνεις τα δισεκατομμύρια στους εξοπλισμούς, δεν θα σου μείνουν, αγαπητέ Βαγγέλη, χρήματα για την. Προοδευτικό, ριζοσπαστικό, είπατε. Άρα δείχνετε ότι αυτή θα θέλατε να είναι η κατεύθυνση. Του αρχηγού και της επόμενης ημέρας. Όχι προς το κέντρο. Τηρουμένων των αναλογιών, αγαπητέ Δημήτρη, πρέπει να πάμε σε ένα νέο ριζοσπαστισμό όπως τη δεκαετία του 70. Το ξανατονίζω. Τηρουμένων των αναλογιών. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Στα εξωτερικά θέματα για τον νέο πατριωτισμό, στο μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης, τι σημαίνει αυτό, έχουν τσακιστεί οι μικρομεσαίοι, πέφτουν τα χρήματα μόνο για τους μεγάλους ομίλους του εσωτερικού και του εξωτερικού και περιθωρείται τελείως η νέα γενιά για και οι εργαζόμενοι. Για να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση όμως, να περάσω. Λέγοντας λοιπόν ότι τηρουμένων των αναλογιών χρειαζόμαστε ένα νέο ριζοσπαστικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Έρχομαι στον Κώστα Πανταζή τώρα. Θα μας δοθεί δυνατότητα για μια τρίτη παρέμβαση, κύριε Μακριώτη. Ναι. Βρίσκεστε στο πλευρό του Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος όμως θα έλεγα ότι όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και όπως και ο Παύλος Χριστίδης δεν έχουν βουλευτική ιδιότητα. Πιστεύετε ότι αυτό είναι μειονέκτημα που θα μετρήσει στην κρίση του πολίτη ή εν πάση περιπτώσει τι ψηφίζει ο πολίτης την Κυριακή, βουλευτή ή αρχηγό παράταξης? Κύριε Κλουμπέρη, ο πολίτης την Κυριακή ψηφίζει για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Από εκεί και πέρα, κάθε πολίτης κρίνει αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει κοινοβουλευτική παρουσία. Νομίζω ότι και τασόμενος και στο πλευρό του Παύλου Γερουλάνου, προσωπικά έχω απαντήσει ότι αυτό το πράγμα έχει μια σοβαρότητα, αλλά δεν είναι, είναι απόλυτα αναγκαίο. Ο Παύλος Γερουλάνος έχει ξεκαθαρίσει ότι θέτει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία της παράταξης και ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος θα προτείνει στον πλειοψηφίσαν, σε αυτό που θα πλειοψηφίσει κοινοβουλευτικό, τη θέση του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει μια εις βάθος κουβέντα και μέσα στο κόμμα αλλά και στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί η προκλήση είναι μπροστά μας. Και είναι πολύ σημαντικό, κύριε Κουκλουμπέρη, όλα αυτά τα οποία έχουν τη σημασία τους να εναρμονίζονται σε μια λογική που λέει ότι στις 13 του μηνός όλοι θα είμαστε μαζί. Ναι. Εμένα, ξέρετε, σας ανησυχεί κάτι τέτοιο? Έχουμε ζήσει πάρα πολλά, κύριε Κουκλουμπέρη. Ναι, γι' αυτό το ρωτάω. Κάνατε μία μνήα της δικής μου πολιτικής, της μικρής πολιτικής. Εκείνη την εποχή, το 2009, καρέκλες και πιο παλιά. Ανταλλάσσετε καρέκλες. Καρακλιές. Κάντε λάθος. Αυτά είναι υποσιώδη ζητήματα στην Ελλάδα. Εντάξει, όμως έγινε. Είναι υποσιώδη ζητήματα, ναι. Κύριε Κουκλουμπέρη. Ο κύριος Μακρυώτης, λοιπόν, το 9 ήταν βουλευτής και μάλιστα ψηλά εκλεγόμενος και μετά διετέλεσε και υπουργός μιας κυβέρνησης που πήρε το 45% του ελληνικού λαού. Το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο σημείο το 15 να έχει το 4% του ελληνικού λαού. Ναι. Έτσι, από εκεί και πέρα, λοιπόν, επειδή έχω δει πολλά τα μάτια μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία άπαντες να ξεκαθαρίσουν ότι εδώ πέρα ο καθένας με την υποψηφιότητά του εκφράζει ένα υπαρκτά πολιτικά ρεύματα και τάσεις μέσα στο κίνημα, μέσα στην παράταξη, και ότι τις 13 του μηνός αυτό που λέγαμε για ενότητα δεν θα είναι κενό γράμμα και κοινό που κάνω. Ναι. Εκεί ήθελα να το πάω όμως. Ενότητα επιπλαστή ή μήπως είναι καλύτερα? Ο Γερουλάνος, λοιπόν, ο Παύλος, ναι, που μπορεί να μιλάει μόνο για τον εαυτό του, ναι, 13 του μηνός θα είναι παρόν. Μάλιστα. Οποιοδήποτε και είναι το αποτέλεσμα της κάλπης. Και κάτι τελευταίο, σε σχέση με την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία του χώρου σας, ποια ταυτότητα δίνετε? Νομίζω ότι και στις ομιλίες μας είναι ξεκάθαρο ότι εμείς ιδεολογικά ανήκουμε στη μεγάλη σοσιαλιστική και σοσιαλδημοκρατική παράταξη της πατρίδας μας. Νομίζω, λοιπόν, ότι λείπει στην πατρίδα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο άλλος πόλος, ο οποίος ήταν άλλωστε και ο πόλος που σηματοδότησε τις μεγάλες αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και τομές που πήγαν τον τόπο μπροστά μετά το 1981. Πρέπει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, να ξαναγίνει αυτός ο μεγάλος φορέας που θα είναι όχι απλά το αντίπαλο δέος στη δεξιά, αλλά θα είναι αυτός ο φορέας των πραγματικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τόπος. Αυτό, λοιπόν, είναι μεγάλη μας πρόκληση. Σε αυτή την πρόκληση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, οφείλει να ανταποκριθεί. Θα το θυμάται και ο κύριος Μαγκριώτης, σαν παλαιότερος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε για την αριστερά ότι είναι δυνάμει σύμμαχος, δυνητικός σύμμαχος, και η δεξιά ο ιδεολογικός αντίπαλος. Έτσι. Νομίζω δεν διαφωνείτε με μια τέτοια διαπίστωση που είναι έτσι κι αλλιώς μια ρίση του αείμνηστου πρωθυπουργού και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, στην τελευταία παρέμβαση τη δική σας, κύριε Πετρετζίκη, αν πούμε για την ανανέωση, μας είπατε με πολιτικούς όρους που ζητά ο Παύλος Χριστίδης, ωστόσο οι περιστάσεις, οι συνθήκες είναι δύσκολες. Σε κάποιον δύσπιστο να ψηφίσει ένα πρόσωπο που βασίζει και στα κοινωνικά ζητήματα που μας είπατε, αλλά στην ανανέωση κυρίως, τι θα λέγατε για να επιλέξει Παύλο Χριστίδη? Εντάξει, δεν μιλάμε ανανέωση μόνο ηλικιακά. Νομίζω ότι ο Παύλος Χριστίδης, 6 χρόνια ως ο μακροβιότερος εκπρόσωπος τύπου του χώρου μας, έχει αποδείξει ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει τοποθετηθεί σε μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και τη χώρα αλλά και την παράταξη. Ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Παύλος Χριστίδης έχει θέσει τον εαυτό του σε όλους τους δημοκράτες πολίτες, οι οποίοι στις 5 Δεκέμβρη θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εσωτερικές μας διαδικασίες, και ζητάει την ψήφο για να γίνει η φωνή του μέσου απλού πολίτη, του μη προνομιούχου, αυτού αυτή τη στιγμή που έχει δει την περιουσία του να καταδυναστεύεται από την δημοκρατία, έχει δει η πολιτική να έχει γίνει ένα κλειστό λόμπι για την ελίτ, έχει δει την πολιτική αποθάρρυνση
των νέων ανθρώπων αλλά και των μεγαλύτερων. Και για μένα θεωρώ ότι ο Παύλος ο Χριστίδης έχει το εξής πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Και το πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να εκφράσει τρεις γενιές ανθρώπων που έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Να σας ευχαριστήσω πολύ και εσάς, κύριε Πετρετζίκη. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πολλές ώρες και με τους τρεις σας. Πέρασε ο χρόνος όμως. Να σας ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Μαγκριώτη, και εσάς, κύριε Πανταζή, και εσάς, κύριε Πετρετζίκη. Νομίζω ένα σχόλιο που εκφράζει όλους. 5 Δεκέμβρη, ανεξαρτήτως τι θα ψηφίσει ο καθένας, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή των δημοκρατών πολιτών της χώρας μας στις κάλπες. Και με αυτό το σχόλιο σας. Να συμμετέχουν όλοι. Με αυτό το σχόλιο σας, να σας ευχαριστήσω, να σας καλημερίσω. Θα ήθελα να σας πω, βέβαια, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε και απόψε μαζί μας εδώ στο Κόντρα και στην ώρα ΠΑΣΟΚ. Μείνετε στο Κόντρα, ακολουθεί η εκπομπή Western με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο ακριβώς στις 8. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.